σε το Reunion The Musical. Εμείς η τετράδα με την Μπολίνα, τη Μαντώ και τη Βόσου, το καλοκαίρι, ας πούμε, ειδικά το περασμένο καλοκαίρι, είχαμε πολλές sold out συναυλίες. Πέναγε ο κόσμος πάρα πολύ καλά. Και σκέφτηκα εγώ και λέω, τα τραγούδια αυτά της δεκαετίας του 90, αλλά και κάποια του 80, ας πούμε, δεκαετίας 80, να αποτελέσουν τραγούδια μιας πλοκής ενός μουσικού θεατρικού έργου. Υπό την πακέτα λοιπόν της Θέμηδας της Μαρσέλου, πιστεύω ότι ο κόσμος αυτό που θα δει θα μείνει άναυδος. Πιστεύατε ότι μια μέρα θα γίνετε τόσο αγαπητό στο κοινό ως καλλιτέχνης? Στην αρχή είχα μεγάλες ανασφάλειες. Αφού να φανταστείς ότι ένας αδελφικός μου φίλος που είμαστε και τώρα φίλοι, ο DJ ο Λεό, είχε κυκλοφορήσει το iMusic και μου λέει, έλα εδώ, μου λέει, να δεις τι γίνεται στη δισκοτέκ όταν το βάζω. Και πάω, ρε, μια μέρα, χορεύανε 20-30 άτομα και μου λέει, κοίτα τώρα που θα βάλω το iMusic, τι θα γίνει. Πραγματικά με το που το βάζει γίνεται το αδιαχώρητο στην πίστα. Και τότε με έπεισε, μέχρι εκείνη τη στιγμή, Νάντια, ήμουν φοβερά ανασφαλής. Τότε που δεν υπήρχαν και τα social, αν κάποιος σας πετύχαινε κάπου, πώς εκδήλωνε το θαυμασμό του? Εννοείς από κορίτσια και τέτοια? Ναι. Εντάξει, όχι, δεν ήμουν, δεν άφηνα και τόσα περιθώρια. Α. Να σου πω, Νάντια, δηλαδή, δεν ήμουν, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε, να το πω έτσι λαϊκά, λιγούρης ποτέ, να τρέχω από πίσω, ξέρω, και να κάνω, ή να έρθει τώρα ένα κορίτσι να μου πει, ξέρω εγώ, ότι της αρέσει το τραγούδι μου και εγώ να αρχίσω να την πέφτω. Δηλαδή, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα με μένα. Βρεθήκατε ποτέ αντιμέτωπος με μια κραία εκδήλωση θαυμασμού? Τα τελευταία 10 χρόνια που έχουμε δει, ας πούμε, εκδηλώσεις που δεν είχαμε δει, εγώ δηλαδή δεν είχα δει στη δεκαετία του 90, και μας σηκώναν στα χέρια και με περιφέρανε μέσα στο μαγαζί. Από αγάπη το κάναν οι άνθρωποι, αλλά λέω, ρε παιδιά, θα με ξεμερδίσετε να μου λέγει η μάνα μου, να πούμε, αφήστε με κάτω να πούμε. Κατάλαβε, δηλαδή. Ήταν μια φορά που ήταν ένας κοντός και ένας ψηλός και με είχαν βάλει τους ώμους τους και έγιναν εγώ πίζα. Οι γονείς σας χαιρόντουσαν που ο γιος τους έτσι εκτοξεύτηκε? Βέβαια, τι να έκαναν. Φυσικά. Ειδικά ο πατέρας μου είχε πάθει την πλάκα. Μου ζητάγανε αυτόγραφα. Και επειδή ο πατέρας μου δεν είναι, ήταν ανούμερο, α πούμε, του έλεγε, ρε παιδιά, συγγνώμη, δεν είμαι εγώ ο Κώστας, είμαι ο πατέρας του. Τι αυτόγραφα να σας δώσω εγώ? Και με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, φέρε μου, ρε παιδί μου, μερικά αυτόγραφα. Με έχουν ζαλίσει, μου λέει, εδώ πέρα. Υπέγραφε τώρα ο πατέρας μου. Καταλαβαίνεις πώς αισθανόταν αυτός ο άνθρωπος. Πάμε λίγο στις ευρωεκλογές. Κοίταξε, εμένα μου άρεσε καταρχάς η διαδικασία που εγγενίασε την καινοτόμα διαδικασία ο Κασελάκης, έτσι που πήγε στη βάση. Και είπε, δεν θα πω εγώ σαν πρόεδρος, έτσι, θα αποφασίσει η βάση. Και δεν το κρύβω, τον πάω τον Κασελάκη. Κατά τη γνώμη μου, στο κεφάλι του ψήνεις αυγά, είναι πανέξυπνος, έχει ψηλό IQ το παιδί αυτό, η ακαδηματική του πορεία είναι εκπληκτική, χολιγουντιανής εξωτερικής εμφάνισης, έτσι, απίστευτος, έτσι. Και από εκεί και πέρα είναι και ένα παιδί πάρα πολύ επικοινωνιακό. Θα ήθελα να μου κάνετε μια πρόβλεψη για τη Μαρίνα Σάτι. Καταρχάς, η Μαρίνα Σάτι είναι ένα πάρα πολύ ταλαντούχο πλάσμα, έτσι. Και με το βιογραφικό που έχει, εγώ έχω απορρίσει που πήγε και μπλέχτηκε με την Eurovision. Η Eurovision είναι περίεργη ιστορία. Δεν είναι πάντοτε αξιοκρατική, κατά τη γνώμη μου. Έτσι. Έχω πάει δύο φορές και ξέρω το παραμύθι. Μια και έμπλεξε, τη εύχομαι να πάει πραγματικά όσο καλύτερα γίνεται. Γιατί δεν θα ήθελα ένα τόσο ταλαντούχο κορίτσι που έχει μια ιστορία πριν πάει στην Eurovision να έχει επιπτώσεις από μια τυχόν. Τι ξέρεις, όταν υπάρχει μια τυχόν, ας πούμε, ξέρω εγώ, ατυχία στη θέση, αρχίζουν και την πέφτουν διάφοροι, ας πούμε, και κάνουν κριτικές και τέτοια, ας πούμε, και τα λοιπά. Δεν θα ήθελα το κορίτσι να περάσει αυτή τη βάσανο.